Στο σημείο αυτό, λίγο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, την Ολυμπιακή Ακαδημία και το Μουσείο, λίγο έξω από την πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, διεξάγεται μια ολονύχτια μάχη, σώμα με σώμα, προκειμένου να περιορίσουμε την πυρκαγιά και να προστατεύσουμε και να παραμείνει ακέραιος ο αρχαιολογικός χώρος και η πόλη φυσικά. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, πεζοπόρα τμήματα είναι μέσα στη φωτιά και προσπαθούν να την περιορίσουν και να την οριοθετήσουν προκειμένου να μην επεκταθεί προς τον αρχαιολογικό χώρο. Ταυτόχρονα διαθέτουμε πάρα πολλά εναέρια μέσα προκειμένου να προσβάλλουμε τη φωτιά και να κλείσουμε αυτό το μέτωπο, γιατί έχουμε και άλλα μέτωπα. Θέλω να συγχαρώ τους πυροσβέστες, τους αξιωματικούς και τους απλούς πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, που με αυτοθυσία μέσα στη φωτιά δίνουν τη μάχη με τρόπο ηρωικό. Τους αξίζουν πολλά, τους χρωστάμε πολλά. Θα δώσουμε τη μάχη όλη τη μέρα προκειμένου να περιορίσουμε όλα τα μέτωπα και να σβήσει η φωτιά. Είναι δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά πολύ, πάρα πολύ ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν τις συναντάμε συχνά. Ωστόσο, και σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων το οποίο εφαρμόζουμε. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Εύχομαι πραγματικά να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτό το κακό, αυτές τις ακραίες συνθήκες, και τελικά να αποκαταστήσουμε και τις ζημιές που έγιναν και το περιβάλλον. Ευχαριστώ.